Αγαπητοί φίλοι του Kitchen Lab, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο μας. Σήμερα το επεισόδιο έχει μιλόπιτα. Αλλά αυτή η μιλόπιτα έχει πάρα πολλά υπέρ. Πρώτον, είναι νηστίσιμη σε περίπτωση που νηστεύετε. Δεύτερον, γίνεται χωρίς μίξερ σε περίπτωση που δεν έχετε μίξερ. Τρίτον, σε 10 λεπτά από τη στιγμή που ξεκινήσουμε θα είναι μέσα στο φούρνο. Η γέμισή της στα μήλα είναι τόσο έντονη που πραγματικά θα ζηλέψουν όλοι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Και πάμε να ξεκινήσουμε με το ζυμαράκι μας. Πάρα πολύ απλά χρειαζόμαστε ένα μπολ και θα ρίξουμε μέσα σπορέλαιο. Άμα θέλετε να βάλετε ελαιόλαδο μπορείτε, αλλά θα βάλετε μόνο το 1/3 της ποσότητας, όχι παραπάνω γιατί θα γίνει πάρα πολύ έντονη στο τέλος η μιλόπιτα. Χυμό από πορτοκάλι. Τη ζάχαρη. Λοιπόν, ξύσμα από 2 πορτοκάλια. Και ανακατεύουμε ένα κουτάλι. Τι ώρα να προσθέσουμε όλα τα υπόλοιπα. Αλεύρι. Μπέικιν. Ανακατεύουμε. Και η ζύμη μου είναι έτοιμη. Και πάμε τώρα για τη γέμιση. Χρειαζόμαστε τα μήλα μας πρώτα απ' όλα να βγάλουμε τη φλούδα τους. Και το τελευταίο μας μιλαράκι είναι έτοιμο. Παίρνουμε ένα τρίφτη, βάζουμε μία πετσέτα μέσα σε ένα μπολ, έτσι όπως βλέπετε εδώ πέρα, και τρίβουμε. Με το που φτάσουμε στη μέση, εδώ, στα σπόρια, γυρνάμε. Με το που φτάσουμε ξανά, ξαναγυρνάμε. Έτσι με αυτόν τον τρόπο είναι πάρα πολύ εύκολο να τρίψουμε στον τρίφτη, γιατί αλλιώς αν πιάσουμε το μήλο κομμάτι-κομμάτι, θα μας είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό. Κουμπίδια. Δεύτερο. Και το τελευταίο μας μιλαράκι. Τέλεια. Πιάνουμε καλά την πετσέτα και στίβουμε τα ζουμιά από το μήλο. Μην τα στύψετε όλα, τα περισσότερα. Εδώ. Βγάλετε αρκετό γιατί άμα αφήσουμε πολύ υγρασία στο τέλος θα πανιάσει το ζυμάρι μας μέσα στο φούρνο και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Παίρνω άλλο ένα μπολάκι, ρίχνω μέσα το μήλο. Ξαναλέω ότι δεν έχω βγάλει όλο το ζουμί, έβγαλα το περισσότερο. Αφήνω αυτό στην άκρη που είναι πολύ ωραίο χυμό μήλου για να πιούμε μετά από το γυμναστήριο. Πράσινο μήλο, κάνει και καλό στο στομάχι. Και έχω λίγο λεμονάκι, δεν θέλω πολύ. Μία κουταλιά της σούπας. Ίσα-ίσα ρίχνουμε στο μήλο και ανακατεύουμε για να μην μαυρίσει το μήλο μας. Τώρα, γιατί βάζω πράσινα μήλα και δεν βάζω κόκκινα. Βάζουμε πράσινα μήλα γιατί τα πράσινα μήλα είναι πιο ανθεκτικά μέσα στο φούρνο. Αν βάλουμε κόκκινα θα λιώσουν. Μπορείτε, αν θέλετε να κάνετε μίξη, μπορείτε να βάλετε και κόκκινα. Δεν με πειράζει, αλλά αν βάλετε κόκκινα, ξέρετε μέσα θα θυμίζει περισσότερο μαρμελάδα παρά μιλόπιτα. Ρίχνω όλα τα υπόλοιπα υλικά, τη ζάχαρη, αμύγδαλα, καρύδια, κανέλα, τζίντζερ, προαιρετικά. Ξέρω ότι δεν είστε φαν του τζίντζερ, αλλά αν το βάλετε θα σας αρέσει. Άμα θέλετε να βάλετε τζίντζερ, μπορείτε να βάλετε λίγο γαρίφαλο και λίγο βανίλια. Ανακατεύω. Και αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι. Έχω μία βουτυρωμένη φόρμα 26 εκατοστών, μαργαρινωμένη σε περίπτωση που θέλετε να είναι νηστίσιμη. Θα ρίξω το μισό ζυμάρι μέσα. Με ένα κουταλάκι φροντίζω να πάει παντού. Και με τα χέρια μπορείτε. Νομίζω είναι πιο εύκολο με τα χέρια. Ναι, σεξι! Κάνουμε ένα μικρό γύσο εδώ πέρα για να μπορέσει να κρατήσει τη γέμισή μας. Τέλεια. Ρίχνουμε όλη τη γέμιση στη μέση. Απλώνουμε να πάει παντού. Τέλεια. Και το άλλο μισό ζυμάρι που έμεινε θέλω να πάρετε και να τρίψετε από πάνω. Κοιτάξτε εδώ. Με το χέρι σας. Και αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι. Ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 170 βαθμούς. Έχει πάρει φωτιά. Ψηλά η σχάρα για να γίνει τραγανή από κάτω η μιλόπιτά μας. Βάζουμε μέσα και ψήνουμε περίπου για 40 με 50 λεπτάκια. Άντε να πάρει 55, που δεν θα πάρει. Άμα είναι ζεστός ο φούρνος σας, άμα δεν είναι ζεστός, μπορεί να πάρει άλλα 5 λεπτά. Οπότε σε 50 λεπτά θα τη βγάλουμε έξω και την αφήσουμε να κρυώσει και μόλις κρυώσει θα κόψω να σας δείξω ότι έχουμε φτιάξει. Η μιλόπιτά μου έχει κρυώσει. Την ψήσαμε, την αφήσαμε έξω για τουλάχιστον μισή ωρίτσα μέχρι που να κρυώσει καλά. Και ήρθε η ώρα του ξεφορμαρίσματος. Αναγία μου.
Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Βάζω τη μαχαιρούμπα, βγάζω το εργαλείο και δεν το έχω ξανακάνει, θα το προσπαθήσω πρώτη φορά. Άμα πετύχει, πέτυχε, άμα δεν πετύχει, ή θα το κόψουμε στο μοντάζ ή μην μπείτε σε κανένα ότι δεν πέτυχε. Θα κόψω ένα μιλαράκι εδώ πέρα, μόνο τη μέση. Εδώ. Και θα προσπαθήσω να κάνω σχηματάκι με την άχνη ζάχαρη. Δανάν. Λάκι φαίνεται για μηλό. Ναι, ναι. Δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται, ρε ψεύτη. Με κοροϊδεψες. Κάτσε να δω και από εδώ. Λοιπόν, άρα, ηθικό δίδαγμα της ημέρας. Αυτό το κόλπο δεν γίνεται. Βάλτε μπόλικ φτιάχνει ζάχαρη και πάμε να κόψουμε σε κομμάτια. Είναι φανταστική. Το βλέπεις, φιλαράκο μου. Έχει αληθινό μήλο. Έχει γίνει τραγανό από κάτω. Θες να σου γυρίσω? Κοίτα εδώ. Χρυσαφένιο και ωραίο. Είναι μιλόπιτα του δεκάλεπτου, αλλά όταν τη δοκιμάσετε θα νομίζετε πως είναι μιλόπιτα της ώρας. Λοιπόν, η συνταγή είναι μοναδική. Δεν θα σας την περιγράψω, όταν τη δοκιμάσετε θα καταλάβετε πόσο ποιοτική και πόσο νόστιμη είναι. Αυτό που θέλω να κάνετε, subscribe στο κανάλι μου και για να δω πόσο μάγκας είναι ο φίλος μας στο μοντάζ, μπορεί να αλλάξει το subscribe και να το πάει και εδώ. Πήγε. Εδώ. Πήγε. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, πατήστε άμα έχουν βγει τρία καλώς, άμα δεν έχουν βγει τρία πατήστε το πρώτο. Comments κάτω από το βίντεο. Θέλω να μου πείτε ότι σας άρεσε πάρα πολύ, γιατί δεν μπορείτε να πείτε κάτι άλλο. Θέλω να μοιραστείτε τη συνταγή με τους φίλους σας. Απλά πατήστε μια κοινοποίηση στο Facebook, στο Twitter ή οπουδήποτε αλλού θέλετε. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, φιλάκια πάρα πολλά. Θα πάρω και μήλο. Θα κάνω όλο το ντεκόρ. Τέτοιο. Και μιλόπιτα. Γεια σας.